Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, έχει στόχους και είναι με πρόγραμμα, με οργάνωση μεγάλη, πώς αλλάζει? Δηλαδή, τώρα είσαι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η αλλαγή αυτή? Πολύ σημαντική για μένα, πολύ τιμητική πρόταση από τον Κυριάκο του Μητσοτάκη. Τι σε έκανε να πεις το ναι? Γιατί φαντάζομαι προτάσεις θα είχες. Είχα προτάσεις. Δεν είχες? Πού τώρα? Όχι. Ναι. Ευτυχώς τα τελευταία 7-8 χρόνια ζω στην Αμερική. Πηγαίνω έρχομαι το τελευταίο διάστημα μετά το COVID. Ήμουν εδώ και με COVID, με πιάσε εδώ πολλές φορές. Πηγαίνω ερχόμουν και μέσα ο COVID, αλλά. Της... Με την Αμερικάνικη την Ομοσπονδία και είμαι τεχνικός διευθυντής. Και με την Παγκόσμια Ομοσπονδία ως αντιπρόεδρος, πολλά ταξίδια. Αλλά κάποια στιγμή έμαθα ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει στη Χιμάρα. Πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Είχες πάει μαζί του. Και είχα κάνει και μια δήλωση που έλεγα ανοιχτά ότι και με τα πόδια θα ερχόμουν. Βέβαια από Αμερική ήρθα και από την άλλη άκρη του κόσμου. Αλλά ήρθα με αεροπλάνο. Και για μας τους χυμαριώτες ήταν πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη, γιατί ο κόσμος αυτός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από την εποχή του Χότζα. Φυλακιστήκανε, κάποιοι μείνανε, πεθάναν στις φυλακές. Ο κόσμος ήταν φοβισμένος όλα αυτά τα χρόνια. Και μπορώ να πω ότι ακόμα και σήμερα δεν αναγνωριζόμαστε ως μειονότητα, ως ελληνική μειονότητα. Είμαστε το μόνο ελληνικό κομμάτι το οποίο δεν μας αναγνωρίζει η Αλβανία ως ελληνική μειονότητα. Και ο κόσμος εκείνη τη στιγμή που είδε τον Πρωθυπουργό στη Χιμάρα, φώναζε με λαχτάρα όμως, «Ελλάς, σκέπασε και εμάς». Ήταν πολύ συγκινητική η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Χιμάρα. Είναι κάτι το οποίο για μας είχε πολύ σημασία και τον ευχαριστούμε πολύ που ήρθε και μας αγκάλιασε. Είμαι χαρούμενος που και ο Φρέντης ο Βελέρης είναι υποψήφιος. Είναι ο δήμαρχος Χιμάρας που είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Και χαίρομαι κι εγώ που με την πρόταση του Πρωθυπουργού... Είστε δύο σύμβολα πάντως, ξεχωριστά. Ναι. Είναι... Στον ίδιο τόπο. Είμαστε από τον ίδιο τόπο και παλεύουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έρχεται σε μια περίοδο που έχει πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο η Χιμάρα, αλλά και όλη η μειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Έχουμε πολλά δηλαδή θέματα. Έχουμε πάει πολλές δεκαετίες πίσω σε θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω χρειάζεται στην Ευρωβουλή μια προσπάθεια. Υπάρχουν πολλά θέματα και εφαρπαγές περιουσιών και έχουμε πολλά θέματα. Και με ο κόσμος χάνει σχολεία. Το βιός του εκεί. Έχει μια περιουσία έτσι, και τη χάνει. Έτσι και πολλοί Έλληνες έχουν το οικόπεδο στην παραλία και δεν μπορούν να πάρουν άδεια για να κάνουν 5 δωμάτια, ένα ξενοδοχείο, με άδεια. Δεν μπορούν, δεν δίνουν άδεια. Δίνουν όμως σε δικούς τους ανθρώπους και παίρνουν και την περιουσία με το έτσι θέλω, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα και χτίζουν ξενοδοχειακές μονάδες και αυτό πάνε να κάνουν τώρα. Και εμπόδιο ήταν ο Φρέντης ο Μπελέρης σαν δήμαρχος στη Χιμάρα. Αλλά εγώ είμαι και ένας άνθρωπος του αθλητισμού, ο οποίος βλέπω και με την εμπειρία μου στην Αμερική, βλέπω ότι, γιατί μιλάμε τελευταία για τη βία στα σχολεία και εκτός σχολείων. Και αυτό το και, κομμάτι, ναι, αυτό το κομμάτι εντάξει, θα σας ασχοληθείς πολύ. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά, να εκπαιδεύσει τα παιδιά, να σέβονται τον εαυτό τους, να σέβονται τον διπλανό τους. Θέλουμε περισσότερο αθλητισμό στα σχολεία. Σίγουρα η τεχνολογία που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, το κάθε παιδί έχει ένα κινητό και βλέπω και το γιο μου. Του έχω βάλει ένα app το οποίο του περιορίζει το χρόνο που ασχολείται με το κινητό του. Στην καθημερινή βάση τον αφήνω 2 ώρες, Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει τα παιδιά μας να εκτονώνονται, να κάνουν αθλητισμό, να γυμνάζονται και μόνο ο αθλητισμός είναι αυτό το κομμάτι το οποίο μπορεί να εκπαιδεύσει τα παιδιά μας. Και αλλάζει και η καθημερινότητά τους με τις προπονήσεις. Αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο θέλεις να ασχοληθείς. Η συγχωρεμένη μάνα μου έλεγε, μα έχω 2 αγόρια και δεν κατάλαβα πότε ήταν σε εφηβεία, πότε περάσανε εφηβεία. Λόγω του αθλητισμού και των προπονήσεων που είχατε.